Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία διάρκειας πάνω από 7 ώρων, ανακριτής και εισαγγελέα στο Ρέθυμνο έκριναν χθες προσωρινά κρατούμενο τον 33χρονο Ανογενό που κατηγορείται για το βιασμό μιας 32χρονης γυναίκας τη νύχτα της περασμένης Κυριακής στα Νόγια. Ο 33χρονος δεν έπεισε με τους ισχυρισμούς το ότι δεν βίασε την 32χρονη και πως η ερωτική συνέβρεση μαζί της έγινε με τη συνένεσή της, με αποτέλεσμα με σύμφωνη γνώμη των δικαστικών λειτουργών να πάρει το δρόμο για τις φυλακές Τρυπόλεως. Υπευλήθη αίτημα κατά την παράσταση εξέτασης της φερόμενης ως παθούσας με τον κατηγορούμενο. Είμαστε σε εξέλιξη λοιπόν της ανακριτικής διαδικασίας. Η απόφαση της δικαιοσύνης προκάλεσε αντιδράσεις με τους συνηγόρους υπεράσπισης να μιλούν για κενά και ασάφειες που παρουσιάζει το προανακριτικό υλικό. Ακόμα και η πραγματογνωμοσύνη, η δικαστική πραγματογνωμοσύνη μιλάει για πιθανότητα βιασμού. Επίσης, τα στοιχεία που εδόθησαν από την κοπέλα είναι ασαφή. Δεν θυμάται καν και δηλώνει κενό μνήμης για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτελήχθηκε το γεγονός. Και για την ανάκριση περιμένουμε αρκετά πράγματα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Αναμένουμε λοιπόν ευρήματα, αναμένουμε στοιχεία. Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του 33χρονου βρίσκεται η οικογένειά του αλλά και συγχωριανή του, οι οποίοι και χθες παρέμειναν έξω από το δικαστικό μέγαρο υπερασπιζόμενοι την αθωότητά του. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα και να ντραπούμε για τίποτα. Είμαστε από ένα χωριό περήφανο, από περήφανους γονείς αναθρεμένοι και σε ένα χωριό με μεγάλη ιστορία. Πιάσαν έναν άνθρωπο, τον ετελήξαν σε μια κόλλα χαρτί χωρίς να φταίει. Ο άνθρωπος είναι αθώος. Ο 33χρονος μεταφέρθηκε στο δικαστικό μέγαρο πριν από την προκαθορισμένη ώρα και στο τέλος έφυγε από την πίσω πόρτα ώστε να αποφευχθούν τυχόν απρόοπτα. Δεδομένου ότι έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί εκπρόσωποι συλλογικοτήτων που με πανό στα χέρια φώναζαν συνθήματα κατά της αποτρόπαιας πράξης του βιασμού. Το παιδί πληρώνει μια συγκυρία δημόσια των γυναικοκτονιών, των βιασμών, των αθώσεων των προηγούμενων και είναι ντροπή. Μεγάλη ντροπή για το ελληνικό κράτος να κρατάει φυλακισμένο έναν άνθρωπο ο οποίος λέει ότι έγινε ό,τι έγινε με μια κοπέλα με τη συνένεσή της. Σε ό,τι αφορά στο θύμα, οι πληροφορίες θέλουν την 32χρονη να έχει ήδη επιστρέψει στην Αθήνα, αφήνοντας πίσω της τον εφιάλτη που έζησε στην Κρήτη.